Λάκη! Εδώ είμαι. Λοιπόν, υπάρχουν look τα οποία πρέπει να φωνάξουμε με ντουντούκα, να το ακούσουν πολλοί, γιατί είναι σε ένα μεγάλο στάδιο. Και υπάρχουν look που πρέπει να ψιθυρίσεις, γιατί είναι λίγοι αυτοί που το καταλαβαίνουν. Η δική σου φάση σήμερα είναι στη δεύτερη κατηγορία, αλλά είναι πολύ πιο σημαντική. Mm-hmm. Γιατί τον ψίθυρο οι άλλοι τον ακούνε, την ντουντούκα την περνάνε παρατήρητη. Πού τα βρήκα όλα αυτά, δεν ξέρω, το είμαι και μα είσαι φιλόσοφος σχεδόν, φιλόσοφος. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην θαυμάσω αυτό το look βέβαια. Καταρχήν έχεις προσαρμόσει πολύ ωραία αυτή τη σύνθεση που έκανε με το πανωφόρι που είπες, εγώ δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι είναι μια φούστα μπαλούν που την έφτιαξε έτσι και την έφερε να κάνει μια μέση τόσο μικρή, να πηγαίνει υπέροχα με αυτό που τόση ώρα λέμε ότι θέλαμε ένα σατέν που κάμισο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι οκ. Okay. Βέβαια, έβαλες πιο πολύ εμφαντικά χρυσό μέσα. Ναι. Και παραπίσεις λιγάκι το κόκκινο, είσαι όμως μέσα στο θέμα. Αν αφαιρέσουμε λίγο την τσάντα η οποία έχει αυτό το πορτοκαλί, κατέβασέ την για να το δούμε έτσι ολοκληρωμένο. Το καλσόν είναι θεϊκό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τα παπούτσια επίσης πάνε πολύ σε αυτό το look. Είναι δύσκολα παπούτσια. Δεν ξέρω με ποιο άλλο στυλ θα πήγαιναν, η Εύελιν θα μας το πει πολύ καλύτερα. Τρία για το look. Ευχαριστώ. Κράτα το τρία. Εύελιν, τι θα κάνουμε με τα παπούτσια, λέγε. Νικολίνα μου, επέστρεψες στις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το look. Μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιά σου, τα μαλλιά σου. Πάλι εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Προσπαθώ να βάζω λεπτομέρειες σε όλα, να τα επιμελούμε όπως έχουμε πει. Και αυτό είναι το πιο ωραίο, γιατί όταν βάζουμε εμείς αγάπη μέσα στα look, φαίνεται. Mm-hmm. Και γι' αυτό το μακιγιάζ σου αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχεις βάλει αγάπη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή που έχεις κάνει με τη φούστα. Ωραίο το καλσόν, τα παπούτσια θα ήθελα κοθρόνους, θα ήθελα ψηλά. Ναι. Αυτά τα παπούτσια σε αυτή την εικόνα θεωρώ ότι είναι λίγο... Δεν σου δίνουν τίποτα. Ναι, οκ, okay, είναι ένα ωραίο χρύσο. Επέλεξα γιατί είναι διαφορετικά prints μεταξύ τους. Και μ' άρεσε λίγο αυτό η τσαχπινιά, ότι δεν ήταν πολύ ενδιαφέρον παπούτσι, αλλά είχε κάτι να πει από μόνο όταν το παρατηρήσεις. Είναι πάρα πολύ feminine και πάρα πολύ... Είναι για άλλο look. Okay. Είναι για την ωραία, την pencil, τη φούστα, τη σωστή, την πρέπει. Mm-hmm. Εσύ ήθελες κάτι πιο edgy τώρα, γιατί πας να κάνεις κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Ναι, ναι. Σε αυτή την εικόνα. Η τσάντα, μόνο όταν τη φοράς και βλέπω έτσι λίγο το print από το πλάι μου αρέσει. Όταν την κατεβάζεις και βλέπω κανονικά τι είναι, όχι. Και αυτά τα γυαλιά τα είδαμε. Μην τα ξαναδούμε. Μην τα ξαναδούμε. Ναι, πηγαίνει στο look, απλά τα βλέπω κάθε μέρα από εσένα σε διαφορετικό χρώμα. Εντάξει, okay. Τα είδαμε. Τρία. Εξαιρετικά. Στέλιο. Λοιπόν, Νικολίνα. Τι. Περιμένω πολύ να ακούσω τι θα πείτε. Αισθάνομαι ότι είσαι ένα κορίτσι που θέλει να είναι star και είσαι star. Mm-hmm. Εντάξει. Καμιά φορά σε καταπίνει η προσπάθεια ή αυτό το νερό της ηλικίας σου και κάνεις τα πράγματα πολύ μέτρια, όπως το προηγούμενο επεισόδιο. Mm-hmm. Σε αυτό το look μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις κάνει από τη μέση και κάτω. Mm-hmm. Η φούστα είναι καταπληκτική, έτσι, ενώ αυτό το πανωφόρι που έγινε φούστα κτλ. Το καλσόν πάει πάρα πολύ, όπως και τα παπούτσια τα οποία εμένα με τρελαίνουν. Δεν μ' αρέσει καθόλου η στάση που στέκεσαι. Κάπως θέλει να τη βρεις. Όταν φοράς μια τέτοια φούστα, πρέπει να κάθεσαι τουλάχιστον 16 λεπτά στον καθρέφτη. 16? Ναι, ναι. Θα έλεγε ο Λάκης, είμαι σίγουρος. Στον καθρέφτη για να βρεις σωστή πόζα. Λοιπόν, από πάνω ήθελα κάτι λίγο πιο αναπάντεχο. Mm-hmm. Σαν τι? Κάτι άλλο, ίσως όχι κόκκινο και ειδικά ένα κόκκινο που να έχει διαφορετική τονικότητα από τη φούστα. Mm-hmm. Όχι κάτι τόσο που να παραπέμπει και αυτό σε Κίνα. Ναι. Μου φτάνει η φούστα. Η τσάντα μου αρέσει, δεν μου αρέσει αυτή η σύνθεση. Δεν θα σε κρατούσα από τη μέση και κάτω. Ναι. Η τσάντα είναι στη μέση και πάνω. Mm-hmm. Και θα αλλάζαμε τη μέση και πάνω. Οκ. Okay. Περιμένει το βαθμό. Περιμένω τώρα. Περιμένω το βαθμό μου. Α, μόνο το βαθμό.
Εντάξει, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ναι. Μ' αρέσει η ιδέα αυτή με τους ώμους και εγώ το σκέφτηκα. Σκέφτηκα να βάλω βέβαια βάτες σε αυτό το σύνολο, αλλά επειδή το πουκάμισο είναι πιο λεπτό, δεν μ' άρεσε η εφαρμογή με τις βάτες, οπότε πιστεύω ότι το κατέβαζε. Ναι. Ο λόγος που έβαλα αυτό το μπλουζάκι ήταν γιατί ήθελα να το κάνω λίγο πιο φορέσιμο, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι από fast, είναι πανεύκολο να το βρει οποιαδήποτε κοπέλα στην ηλικία μου και θέλω να φέρω μια τέτοιου είδους πρόταση. Καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε με τη μετριότητα, ναι, αλλά μερικές φορές νιώθω ότι κάποιες εικόνες ίσως είναι πιο αναλώσιμες αν τις μετριάσω λίγο. Οπότε γι' αυτό και επέλεξα να το κάνω αυτό σήμερα. Φυσικά και εμένα μου αρέσει μέσα και κάτω, πολύ παραπάνω από το πάνω, αλλά είπα να το κάνω και λίγο πιο easy. Ωραία, θα σου το κάνω πάρα πολύ εύκολο και σύντομο. Λοιπόν, η εικόνα αυτή θα μπορούσε να είναι 5, όμως δεν είναι. Εντάξει. Είναι 2. Αλλά είναι 2. Πρέπει να δουλέψεις τα look σου με περισσότερη ένταση. Okay. Και πιο πολύ μεράκι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Κράτα ότι θα μπορούσε να είναι 5. 10,1 είναι τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Εμπνευσμένη από τον κύριο Γαβαλά, θα το ψιθυρίσω. Αυτό το look μπορεί να το βάλουμε κοπέλα από 20 μέχρι 50. Νατάσα.